diyorum baya. Gel, gel. Dil gel. Dil gel, ne dil gel. Λοιπόν, συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, συγκεντρωθήκαμε από πολύ νωρίς για τα πλαίσια της 24ωρης απεργίας που γίνεται πανελλαδικά ως εργαζόμενοι της Τρίκη αλλά και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και με τη συμπαράσταση πολλών συναδέλφων από άλλα σωματεία, βάζοντας ένα κυρίως και βασικό αίτημα σαν εργαζόμενοι εδώ. Να πληρωθούν όλα τα δεδολευμένα, που είναι 3 μήνες που μας χρωστούν, είναι από το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, κοντεύουν Χριστούγεννα και δεν έχουμε πάρει τίποτα από μισθούς, δεν έχουμε πάρει ούτε καν το δώρο. Λοιπόν, γι' αυτό μας το αίτημα, τώρα πριν από λίγο που ήρθε ο διευθυντής και τον επισκεφτήκαμε την νέα επιτροπή εδώ από τους εργαζόμενους στη Στρίκη, του ζητήσαμε να μας δώσει μια υπεύθυνη ενημέρωση για το τι θα γίνει με το θέμα των πληρωμών. Το μόνο που μας απάντησε, μας είπε ότι μέχρι τις 18-19 του μήνα θα κάνουν προσπάθεια να μπει το δώρο και από εκεί και πέρα, επειδή η κατάσταση της επιχείρησης δεν είναι καλή οικονομικά, θα δει τι θα κάνει με το θέμα της υπόλοιπης μισθοδοσίας. Καμιά υπεύθυνη άλλη απάντηση, καμιά σίγουρη απάντηση για το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα χρήματα. Ζητήσαμε τον λόγο να μας πούν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μας είπε ότι δεν μπορώ εγώ να πω περισσότερα, ας μιλήσουν και από την διοίκηση. Τηλεφώνησα στον κύριο Ιακωβάκη, που είναι πρόεδρος εδώ της εταιρείας, μπροστά μας εκεί, και ο πρόεδρος είπε ότι σε 10 λεπτά, 8.30 ώρα, θα έρθει εδώ. Θα το σταματήσουμε εδώ στην είσοδο να του ζητήσουμε μια εξήγηση και αυτονόμου από την μεριά της διοίκησης τι συμβαίνει με το θέμα της μισθοδοσίας. Και το λέμε αυτό γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι πριν από 1,5 χρόνο που υπογράφτηκαν επιχειρησιακές συμβάσεις και κάποιοι συνάδελφοι που είναι εδώ και περιμένουν να μπουν τώρα μέσα να δουλέψουν, ψηφίσανε με την υπόσχεση ότι κοιτάξτε να δείτε, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση αν προχωρήσουμε σε μειώσεις, θα υπάρχει καλύτερη ρευστότητα, θα πληρώνεστε κανονικά, ανά 15ήμερο, υπήρχαν και υποσχέσεις, θυμάστε. Έτσι είναι γνωστά πράγματα. Όχι μόνο τέτοιο πράγμα δεν συνέβηκε, επιδεινώθηκε η κατάσταση σε αυτό το χρονικό διάστημα. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις από τους εργαζόμενους, δάνεια που τρέχουν, κινδυνεύουν τώρα με τους πληστηριασμούς να τους βγουν και τα σπίτια σε πληστηριασμό, άλλοι έχουν απλήρωτους λογαριασμούς που έχουν μαζευτεί στήμα, όλες οι υποχρεώσεις τέλος πάντων που υπάρχουν στον καθένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη υπομονή. Θα περιμένουμε και τα 10 λεπτά για τον κύριο Ιακωβάκη εδώ, να μας δώσει επίσης μια απάντηση. Θα θέλαμε να είναι και ο κύριος Λούτας εδώ, γιατί το γράφουμε στην ανακοίνωση. Ο κύριος Λούτας ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε στην τελευταία τουλάχιστον απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης και υποσχόταν ότι η κατάσταση θα στρώσει, ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, ότι πάει καλά η Ένωση και μάλιστα το εργοστάσιο είναι η ναυαρχίδα, πώς να το πω έτσι, το τρένο που καλπάζει με ανάπτυξη κτλ. Κτλ. Πού είναι, με απλήρωτους εργαζόμενους? Έτσι πάει μπροστά το εργοστάσιο και η Ένωση, με απλήρωτους εργαζόμενους? Πρέπει να έρθει λοιπόν ο κύριος Λούτας εδώ να μας δώσει μια απάντηση σε αυτή την κοροϊδία που λέγανε πριν από 1,5 χρόνο στους εργαζόμενους για να σηκώσουν το χεράκι και να ψηφίσουν ναι να αλλάξει η σύμβαση για να λυθεί το πρόβλημα. Προειδοποιούσαμε από τότε τι θα συμβεί. Και ας το σκεφτούν αυτό και οι συνάδελφοι που και σήμερα περιμένουν. Γιατί αυτοί ίσως να είναι οι καλοί και εμείς που καθυστερόμαστε εδώ όλη νύχτα να θέλουμε τη ζημιά της επιχείρησης. Είμαστε εδώ πολλά χρόνια και γνωριζόμαστε. Ας το σκεφτούν όλοι και απολογιζόν. Περιμένουμε λοιπόν για λίγο ακόμα τον κύριο Ακουβάκη, αν θα έρθει, και θα αποφασίσουν όλοι μαζί εδώ και με τις άλλες διαδικασίες που έχουμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να δούμε και άλλες μορφές κινητοποίησης. Δεν θα τα αφήσουμε. Το αίτημά μας είναι όλα τα λεφτά να βγουν. Θα δούμε τι θα είναι αυτό.
παραστάσεις άλλες διαμαρτυρίες, να τρέξουν και αλλού, να προχωρήσουν και εσείς στα 48 ώρα απεργία. Με την Ομοσπονδία θα το δούμε. Και αδιαρκείας απεργία θα το δούμε. Όλοι είμαστε εδώ, θα κάνουμε συνελεύσεις μας και θα το αποφασίσουμε και εμείς ανάλογα με την απάντηση που θα έχουμε.